Θα κάνω τα πάντα για να απαλλαγούμε από το χαλί, για να το καταλάβεις. Τα πάντα. Για να νιώθεις έτσι, πρέπει να είσαι πολύ ανασφαλής, να νιώθεις δυστυχισμένος. Να υπάρχει κάτι μέσα σου που σε πληγώνει. Τίποτα δεν με πληγώνει. Απλώς μου τη σπάει που σας δουλεύει όλους. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει άγγελος. Τι εννοείς? Ότι το χρησιμοποιείς ως δικαιολογία για να με αποφεύγεις. Πιστεύω ότι πέρα από όλα είστε πολύ δίκαιος άνθρωπος. Αλλά και εσύ θα σταματήσεις κάθε κουβέντα γύρω από αυτό το ζήτημα. Καταλαβαίνεις τι επιπτώσεις θα έχει για το κολέγιο αν βγει τέτοια φήμη για καθηγητή μας. Προς το παρόν δεν πρόκειται να πω τίποτα. Μιλούσα με τον Μανώλη πριν στο τηλέφωνο και μου πρότεινε να δουλέψει στο ταξί μέχρι να γίνω καλά. Εντάξει, τύπος είναι τελικά, ε. Ξέρεις, αν θέλεις, μπορείς να το γνωρίσεις κι εσύ. Είναι τέλεια ευκαιρία να ξεπεράσεις το πρόβλημά σου. Άσε το σώμα σου να σε οδηγήσει και να μπλοκάρει όλες αυτές τις αρνητικές εικόνες. Δεν γίνεται. Δεν φεύγουν με τίποτα. Μετά το θάνατο του Φίλιππου, η ζωή μου έχασε κάθε νόημα πια. Το μόνο που με κρατούσε ήταν οι εκκρεμότητες που έπρεπε να τακτοποιήσω. Ήταν δύσκολο χωρίς αυτόν, αλλά τα κατάφερα. Μένει μόνο μια τελευταία εκκρεμότητα. Αλλά δεν μπορώ. Δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω για αυτήν. Προτιμώ να πεθάνω παρά. Is there anybody out there? Is there anybody out there? Αγχωμένη το βλέπω. Μάλλον πηγαίνει σε σημαντικό πρόσωπο. Ναι. Και πρέπει να πετύχω κάτι οπωσδήποτε. Ωραία, ηρέμησε. Σκέψου και θα βρεις το κατάλληλο λούτρο που θέλεις να πάρεις. Αυτό εδώ θα πάρω. Ωραία. Καλή επιτυχία. Να σας δώσω να καρφιτσώσετε και αυτή την καρτούλα. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Καλό. Να σου πω. Τι λέγατε με τη μάνα μου το πρωί? Τίποτα. Για λίγο την είδα. Εκεί ήσουν, να ξέρεις. Ρωτάω επειδή με βλέπω ότι είμαι λίγο down και την έχω ικανή να σε βάλει και εσένα στον κόλπο και καλά να με βοηθήσεις. Ξέρεις. Και κακό είναι αυτό? Όχι, αλλά δεν μ' αρέσει να ανακατεύονται στα προσωπικά μου, τα παίρνω. Ας είχα και εγώ τη μητέρα μου και ας ανακατευόταν όσο ήθελε. Έχεις δίκιο, καταλαβαίνω. Σου λείπει ακόμα, ε. Πάντα δεν μου λείπει. Γι' αυτό σου λέω. Είσαι τυχερός. Κοίτα να το χαρείς, να την αγαπάς και να τη σέβεσαι. Ποιος θέλει βοήθεια? Ρε, καλώς το. Τι κάνεις εσύ εδώ? Έπρεπε να σε δω. Σε πήρα και στο κινητό, αλλά δεν απαντάς. Ναι, το είχα στο αθόρυβο. Εγώ... Γεια. Καλά έτσι είπαμε. Εγώ σε σκέφτομαι συνέχεια και εσύ με ξέχασες κιόλας. Τι? Σε πέτυχα σε κακή στιγμή? Όχι μόνο, εντάξει. Τότε? Θέλεις να παίξουμε ένα ποδοσφαιράκι, μετά να πιούμε κάτι και να... Κοίτα, αν γουστάρεις πάμε για καμιά μπυρίτσα. Αλλά για το μετά, χλωμό το κουβό. Τι εννοείς? Το σεξ μετά τις τρεις φορές θεωρείται σχέση. Κι εγώ δεν είμαι για τέτοια. Εντάξει, πιάσαμε το πλαφό μας, περάσαμε καλά. Αλλά φτάνει. Τι λες τώρα? Sorry, αν θες να παίξουμε κανένα ποδοσφαιράκι ή καμιά μπόμπα, έχει καλώς.
Αλλά φτάνει. Γεια σας. Είμαι η Χρύσα Μαλτέζου. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Ναι. Συμφιτήτρια του Σταύρου. Δεν θα σας ανησυχήσω πολύ. Έφερα αυτά εδώ από τους γονείς μου. Και ευχές για γρήγορη ανάρρωση. Αυτά είναι για σας. Κάτσε. Τις ειλικρινείς μας ευχές για γρήγορη ανάρρωση. Δημήτρης και Αλεξάνδρα Μαλτέζου. Στενοχωρηθήκαμε πολύ που μάθαμε για το ατύχημα. Χάσετε και την ομιλία, κρίμα. Ναι, κρίμα. Ο Σταύρος ήταν καταπληκτικός, ειδικά όταν μίλαγε για σας. Για μένα. Ναι, σας ευχαρίστησε για όλα όσα κάνατε. Η μισή ομιλία ήταν για σας και η υπόλοιπη για τον παππού μου. Δεν το ξέρατε. Όχι, δεν. Δεν. Ήταν πολύ συγκινητικό. Φαντάζομαι όμως ο Σταύρος δεν είναι και το πιο ομιλητικό πλάσμα του κόσμου. Αλλά μην ανησυχείτε, την έχω σε DVD την εκδήλωση. Κάποια στιγμή θα σας τη δώσω, να τον καμαρώσετε. Σε ευχαριστώ. Εσείς πώς είστε? Καλά, καλά είμαι. Μην το κάνουμε και θέμα τώρα, για δύο σπασμένα πλευρά. Α, συγγνώμη λίγο. Μια φίλη μου είναι, ψοφάγια κουτσομπολιά. Δεν θέλω να σας αναστατώσω. Απλώς είμαι φίλη του Σταύρου και ανησύχησα, γι' αυτό ήρθα. Δεν ξέρω, σας έχει μιλήσει για μένα? Πώς, βέβαια. Αφού από εσάς παίρνει την υποτροφία του. Ξέρω για όλη την οικογένεια. Να μην τολμήσω να ρωτήσω τι. Τα τυπικά. Κυρίως για σένα και τους γονείς σου. Για τον αδερφό μου, τον Άρη. Αφήστε το, μην μου πείτε. Φαντάζομαι. Έχουν κόντρα μεταξύ τους. Τρώγονται όλη την ώρα. Βέβαια, ο Άρης φταίει. Έχει φάει κόλλημα με τον Σταύρο. Πώς και δεν υποστηρίζεις εσύ τον αδερφό σου? Γιατί είμαι δίκαιος άνθρωπος. Ο Σταύρος έχει φερθεί άψογα μέχρι τώρα. Και τον συμπαθούμε όλη η οικογένεια. Και έχεις δυο, ε. Πώς χρονών? Στα 22. Η μαμά μου για το χαρακτήρα του και ο μπαμπάς μου για το μυαλό του. Τι κάνεις εσύ εδώ? Θέλω να πας στην τράπεζα που θα σου πω. Άνοιξα μια θρύδα στο όνομά μου και στο δικό σου. Θα τη βάλεις εκεί. Πότε το αποφάσισες αυτό? Η διαθήκη πρέπει να μπει στη θρύδα. Ξέρω τι κάνω. Θα το κάνεις για να τελειώνω με τα τυπικά. Φαίνεσαι ήρεμος. Αυτό πρέπει να με ανακουφίζει ή να με ανησυχεί.
σηκωθείτε. Γεια! Καλώς τη. Έβαινα ταινία. Ωραία. Ναι. Έλα, θα τα πούμε καθόλου σήμερα, Ζαφίνο, και η δαιμόνα σου. Λίγο δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω. Καλά. Πάρε μόνο να μου πεις σύντομα, έτσι δεν θέλω να μείνω όλο το βράδυ μέσα. Οκ, θα σε πάρω σε λίγο. Ω, έτσι ήταν. Ναι. Και, θα βγείτε. Σε πειράζει. Λέμε να πάμε μια βολτίτσα, να τσιμπήσουμε κάτι, να τα πούμε. Κάνω ό,τι θες, μαμά. Το εννοείς. Mm. Απλά την προηγούμενη φορά στα έχωσα γιατί μου έχεις πει ψέματα. Θέλω όμως ειλικρινά να αξίζει τον κόπο αυτή η ιστορία. Α, σε ευχαριστώ. Να σου πω, εγώ αυτόν τον ξέρω. Όχι, αγάπη μου, δεν τον ξέρεις. Μάλιστα. Αλλά αν προχωρήσει το πράγμα, θα μου τον γνωρίσει. Τώρα που αισθάνομαι καλύτερα, θα περάσω από την γκαλερί. Όποτε θες. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Η ξαδέρφη μου ήταν. Με έχει τρελάνει με τη μέση μου. Καλό το ενδιαφέρον, αλλά μερικές φορές καταντάει κουραστικό. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείς. Χίλια συγγνώμη και πάλι για την αργοπορία του Δημήτρη, αλλά τι να κάνω, έχω μάθει να τον μοιράζομαι με την ερωμένη του. Α, την εταιρεία. Οι δικές μας πάντως δίνουν ρεσιτάλ, έτσι, δεν έχουν βάλει γλώσσα μέσα. Νιώθω πολύ άνετα με τη μαμά σου, σαν να την ξέρω χρόνια. Γιατί ήρθες? Για να σε παρακαλέσω. Πρέπει να δεχτείς αυτό που σου πρότεινα. Πρέπει. Ναι, δεν σου ζητάω να κρύψεις κάτι, απλώς μην τα πεις όλα με τη μία. Πες της ότι την απάτησα, αλλά σε κετεύομαι. Μην πεις για την ανταλλαγή των παιδιών, σε κετεύω. Με εκπλήσεις. Νόμιζα ότι ήξερες να χάνεις. Και τώρα έχεις χάσει πανηγυρικά. Παραδέξου το λοιπόν, να τελειώνουμε. Λοιπόν, δεν μου πες, γιατί ήρθες εδώ? Έμαθε η μητέρα μου ότι θα έρχομαι στο μέρη σου, με τη Μάρο. Ξέρεις γιατί. Και επειδή ήταν πολύ συγκινητικός ο λόγος σου στην εκδήλωση και έμαθε για το ατύχημα της μαμάς σου, μου ζήτησε να έρθω να πω περαστικά. Και πήρα τα λουλούδια και ήρθα. Και τους ευχαριστώ πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, βέβαια ευνηδιάστηκα, δεν τους ξέρω καν τους γονείς σου. Αλλά φαντάζομαι η μητέρα σου ανησύχησε. Σαν μάνα κι αυτή. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά. Εγώ να πηγαίνω. Ίσως έπρεπε να έχω ρωτήσει πρώτα, αλλά έγινε όλο τόσο γρήγορα. Τέλος πάντων, περαστικά σας. Πάω να δω αν έχει σκοπό να φύγει, Μάρο, γιατί εγώ θα πάω σπίτι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να το πεις και στη μητέρα σου. Και στον πατέρα σου. Αφού μετράει, είναι ό,τι σε θέλει. Και τότε γιατί δεν έχω μια διευθύνση? Το τηλέφωνο του σπιτιού σου. Γιατί το πιο πιθανό είναι να το σηκώσει η μάνα μου και είναι πολύ περίεργα. Σε τρελάνε, σε ρωτήσει. Να σου πω, κάτι τέτοια λένε παντρεμένοι. Όχι. 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 Εσύ δεν σκοτώσει η μάνα.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς θα πεθάνω αν μιλήσεις. Καλύτερα να πεθάνω τώρα. Πάρ' το. Έλα, πάρ' το. Έλα, ξέρω ότι θα ευχαριστηθείς αν δεις πεθαμένο. Είσαι τρελός. Πάρε το πιστόλι σου και φωνάξε την αστυνομία. Καμιά αστυνομία δεν θα φωνάξεις. Και ασφάλεια δεν υπάρχει στο κτίριο. Το ξέρω πολύ καλά. Άκουσα. Θα πεις ότι ήταν στο άμυνα. Και όλοι θα σε πιστέψουν. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Έρχομαι κι εγώ να σε πάω μέχρι το αυτοκίνητο. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχω παρκάρει ακριβώς απ' έξω. Δεν λέει να κυκλοφορείς εδώ νύχτα μόνη. Θέλω να σου πω κιόλας. Περαστικά σας και χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Μη φοβάσαι. Ήταν οι εκκρεμότητες που έπρεπε να διευθετήσω. Ήταν τόσο δύσκολο χωρίς αυτόν, αλλά τα κατάφερα. Μένει μόνο μια τελευταία εκκρεμότητα. Α, δεν μπορώ, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω γι' αυτή. Προτιμώ να πεθάνω. Χρύσα, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Από ό,τι βλέπω στο ύφος σου, μάλλον ετοιμάζεσαι να μου τα χώσεις. Κοίτα, μου δίνεις την εντύπωση ότι προσπαθείς να βρεις τρόπο να τρυπώσεις τη ζωή μου. Και αυτό με φρικάρει. Πάντως, η επίσκεψή μου σήμερα στο σπίτι σου δεν έκρυβε κάτι. Ναι, καλά. Αν ήθελε η μάνα σου να στείλει λουλούδια, ξέρουμε τον τρόπο. Έπαιρνε ένα τηλέφωνο και το έκανε. Εκτός αν έχεις πιάσει δουλειά delivery σε ανθοπολείο. Sorry, μία παρεξηγήση, απλώς μου φάνηκε καλό το αστιάκι. Όμως, ειλικρινά, σήμερα δεν είχα καμία σκοπιμότητα. Θα σε πίστευα αν δεν υπήρχε η προηγούμενη συμπεριφορά σου. Έχεις δίκιο. Ήμουν άτσαλη και βιαστική, όμως δεν φταίω μόνο εγώ. Φταίω ο χαρακτήρας μου, ο τρόπος που μεγάλωσα. Έχω μάθει να είμαι ανυπόμονη. Τα θέλω όλα εδώ και τώρα. Δεν είναι έτσι όμως.
Ξέρω. Τέλος πάντων, ας μην χαλάμε τις καρδιές μας. Από τη στιγμή που σου γίνομαι φόρτωμα, πες το μου να μην σε ξαναενοχλήσω. Όμως να ξέρεις ότι σε εκτιμάω πολύ. Καλά, οκ. Okay. Και σε αυτόν τον fake κόσμο, όπως το κολέγιο, εσύ ξεχωρίζεις. Γιατί είσαι αληθινός και καθαρός και... σαν να είσαι από άλλο πλανήτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Ευχαριστώ. Και εσείς. Και πολύ γενναιόδορη με τους ανθρώπους. Απλά είμαι ειλικρινής. Άμα μ' αρέσει κάτι το λέω, αλλιώς μιλάω. Και πάλι είστε πολύ ευγενικοί. Χαίρομαι πολύ που κάνετε παρέα με τον Άρη. Και πρέπει να είναι μια πολύ σημαντική φιλία για εκείνον, γιατί είναι η πρώτη φορά που μας γνώρισε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μια φίλη του. Ναι, είναι σημαντικό οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά, ε. Το πρώτο πράγμα που μας ζήτησε σήμερα στο πρωινό ήταν να μην κανονίσουμε τίποτα για το βράδυ. Σήμερα το πρωί σας το είπε. Ναι. Τι έγινε, είπα κάτι παράξενο? Όχι, απλώς μπερδεύτηκα. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς έπεσε η ιδέα για αυτή τη συνάντηση. Νόμιζα ότι το συζητήσαμε σήμερα στο κολέγιο, αλλά μπορεί να ήταν και χθες. Τι σημασία έχει τώρα? Το σημαντικό είναι ότι είμαστε εδώ και περνάμε υπέροχα, ε. Εκτός κι αν ο Άρης διάβασε τη σκέψη μου. Τέλος πάντων, δεν έχει και πολύ σημασία. Είμαστε εδώ και περνάμε φανταστικά. Mm-hmm. Τι λέγαμε? Α, ναι. Πρέπει να ανέβετε ένα Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη. Θα σας τη δείξω πως δεν την έχετε δει ποτέ. Στην υγειά μας. Από την πρώτη στιγμή σε ξεχώρισα γι' αυτό. Γιατί το αξίζεις. Και πίστευα ότι αν με πρόσεχες κι εσύ, θα σήμαινα ότι αξίζω κι εγώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε υπερβολές. Όχι, αλήθεια σου λέω. Δεν είμαι κανένα κακό μαθημένο πλουσιόπαιδο. Αλλά μπορεί και να είμαι. Για να με σχένεσαι τόσο, δείχνεις να μην θέλεις ούτε τη φιλία μου. Πρέπει να πάω μέσα. Αν θέλεις, μπες να δεις τη Μάρο. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Να μην τους διακόψουμε το ρόσο και μην περάσουν για σπαστική. Οκ. Okay. Καλή νύχτα τότε. Ελπίζω να σε έπεισα για τις προθέσεις μου. Ναι, τα λέμε. Και να ξέρεις ότι έχω αλλάξει. Και αν μου έδινες μια ευκαιρία ακόμα, θα έβλεπες πόσο διαφορετική θα ήμουν απέναντί σου. Έλα, πού είσαι, σε περιμένω. Δεν θα μπορέσω, προέκυψε μια οικογενειακή υποχρέωση και δεν μπορούσα. Τι υποχρέωση είναι αυτή? Όχι. Τι εννοείς για λίγο? Περίμενε, θα έρθω από εκεί. Θα πεταχθώ για λίγο, εντάξει. Το γραφείο του κυρίου Δρακάκη. Έχετε ραντεβού? Όχι. Αλλά δεν θα τον καθυστερήσω πολύ και σίγουρα θέλει να ακούσει αυτά που θα του πω. Τρίτη πόρτα δεξιά. Ευχαριστώ. Σε ξέρω. Δεν γνωριζόμαστε, μια φορά έχουμε βρεθεί. Πώς μπήκες, τι θες? Θα σας πω καλύτερα τι δεν θέλω. Μην βγάλετε το τραγούδι της Άντας. Θα σε πληρώσω καλά για αυτή την εξυπηρέτηση. Τι βλακίες είναι αυτές, ποιος είσαι? Ο δεσμός της. Και της κάνεις σαμποτάζ. Πολύ την αγαπάς, μπράβο. Φιλέ, επειδή ξέρω πώς λειτουργεί ο χώρος σας, εάν η Άντα κάνει σουξέ, θα παρατήσει και τις σπουδές της και τα πάντα. Δεν θέλω να καταλήξω την κάθε τελειωμένη τραγουδιάρα και έχω σκοπό να την προστατέψω. Πες μου πόσα θες για να παγώσεις το θέμα. Περνά έξω. Όχι πριν το λύσουμε. Επειδή θυμάμαι τι θα πει καψούρα, δεν θα σε δώσω στην Άντα. Όσο για τα ψωρολεφτά σου, κράτα τα. Εγώ δεν είμαι λιγούρη. Σου δίνω τον αριθμό μου. Σκέψου το. Α, ξέχασα να συστηθώ. Καραντίνες. Σύφης καραντίνες. Του γνωστού. Μιλάμε για πολλά, πολλά ψωρολεφτά.
μόλις το είπα και στο τηλέφωνο, δεν έχω πολύ χρόνο. Προέκυψε ένα οικογενειακό δείπνο ξαφνικά και ξέρεις, δεν μπορούσα να το αποφύγω. Δεν πειράζει. 10 λεπτά είναι αρκετά μου. Λανά, χαλάρωσε μου. Κανονικά δεν έπρεπε να έρθω. Απλώς ήρθα γιατί στο είχα υποσχεθεί και δεν ήθελα να συστήσω. Λοιπόν, βάλε ένα ποτάκι να πούμε δύο λόγια και έφυγα. Τι κοιτάς? Κάτι τρέχει. Τίποτα δεν τρέχει. Τι συμβαίνει? Να, με ψάχνουν, σου είπα τι. Δεν χρειάζεται να μου πεις ότι έχω αργήσει, το ξέρω. Έχω έρθει στις τουαλέτες για να σε πάρω. Καλά, μια χάρη μαζί του ο Άρης, δηλαδή είναι τόσο δύσκολο. Πρέπει να τον απογοητεύσουμε. Ναι, ρε μωρό μου, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν έπρεπε να διώξει το σοφέρ. Ταλαιπωρήθηκα να βρω και ταξί. Τέλος πάντων, σε μισή ώρα θα είμαι εκεί, δεν αργήσω. Μωρό μου, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Έλα, έρχομαι. Έλα εκεί. Πήγαινε να βάλουμε από τόσο πάνω. Τι έριξες το πουκάμισό σου? Χάλια έγινες. Πολύ ωραία κουζίνα. Και ο κόσμος πολύ καλός. Καλά δεν είναι? Ερχόμαστε συχνά εδώ με τον Δημήτρη. Και πολύ καλά κάνετε. Είναι όλα άψογα. Με την κυρία Εύα γνωριστήκαμε μέσω ίντερνετ ένα βράδυ που μιλούσαμε με τη Φέη. Μάλιστα. Μόνο εγώ τελικά είμαι άσχετη με το ίντερνετ. Μην το λέτε. Τι να πω κι εγώ που ζω συνεχώς κάτω από το μάτι του μεγάλου αδερφού. Μεγάλος μπελάς στη τεχνολογία όταν καταργεί τις προσωπικές ελευθερίες. Όταν η μητέρα ζει Θεσσαλονίκη και το παιδί Αθήνα, η τεχνολογία κάνει μια χαρά τη δουλειά της. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας υποτυπώδης έλεγχος. Αλεξάνδρα μου. Ναι, δεν ξέρω αν θα το έκανα. Και βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την εμπιστοσύνη που έχω στα παιδιά μου. Απλώς. Εντάξει, θα ανησυχούσα άμα ήταν τόσο μακριά. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπαίνα στη διαδικασία να τα ελέγξω. Και εγώ σου λέω ότι θα το έκανες. Μην είσαι τόσο απόλυτη. Και μην προσπαθείς να επιβάλλεις τις μεθόδους σου και στους άλλους. Αυτό πάλι με τα παιδιά που μας απαγορεύουν να έχουμε άποψη. Να έχουμε άποψη μας επιτρέπεται. Να τους την επιβάλλουμε απαγορεύεται. Τον μπαμπά δεν τον βλέπω να μας κάνει την τιμή. Μήπως του έτυχε κάτι, δεν θα ειδοποιούσε? Όχι, όχι, στον δρόμο είναι, έρχεται. Αποκλείεται να μην κρατήσει το λόγο του. Εντάξει, πού θα μας προλάβει το γλυκό? Όχι, ρε γάμο, το θέλα το κρασί με τον ηλίθιο. Τι έγινε? Είχα ραντεβού με έναν πελάτη και επέμενα να με κεράσει ένα ποτό. Πήρα ένα ποτήρι κρασί και λερώθηκα. Φαίνεται και δεν το κατάλαβα. Ωραία, τι κάνουμε τώρα? Ηρέμησε. Δεν χρειάζεται καθόλου πανικός. Λένα, τι λες τώρα, πώς θα πάω στο δείπνο σε αυτή την κατάσταση? Αυτό το πουκάμισο μου το έχει πάρει δώρο η γυναίκα μου. Έχει το μονόγραμμά μου πάνω. Γιατί είμαι εδώ, μωρό μου? Για να σου βρεις κολλήσεις. Μισό λεπτό. Ήθελα να σου το δώσω μετά, αλλά εφόσον δεν θα υπάρξει πριν, ορίστε. Εύχομαι να σου αρέσει και να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση. Είσαι απίστευτη. Πάντως τώρα που ξέρω τις παρέες της Φέης, φεύγω πιο ήσυχη για Θεσσαλονίκη. Βέβαια, είναι η ηλικία τώρα που, εντάξει, οι παρέες ή σου κάνουν πολύ καλό ή πολύ κακό. Και η παρέα της με τον Άρη της κάνει πολύ καλό. Όλοι οι φίλοι μου είναι μια χαρά παιδιά. Δεν ευχηθήκαμε κάτι για την απόψινη βραδιά. Λοιπόν, εγώ πάντως περνάω πολύ ωραία και χαίρομαι πολύ που σας γνώρισα. Και εύχομαι να... Τι να ευχηθώ τώρα? Να μας ευχηθείς καλή πρόοδο. Και αν έχεις όρεξη, ευχήσου μας με τη Φέη. Καλύτερα. Εγώ πάντως εύχομαι να περάσουμε κι άλλες βραδιές σαν κι αυτή, τώρα που κάνουμε την αρχή. Φέη μου, δεν θα τσουγκρίσεις? Συγγνώμη. Στην υγεία σας. Αν δεν περνάς καλά, δεν χρειάζεται να πιείς. Μην γίνεις χαλιά. Ήταν στημένο το σημερινό, έτσι? Θα το συζητήσουμε αργότερα. Αλλά σε παρακαλώ, μην χαλάσεις την ωραία βραδιά. Την αγαπάω τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω πάει πολλές φορές, βέβαια, αλλά μου αρέσει πολύ. Πήρα για την επέτειό μας. Είσαι πολύ κουκλός. Όσο για το άλλο, μη μου ανησυχείς, μωρό μου. Θα σου το πλύνω, θα σου το σιδερώσω. Θα είναι σαν καινούριο. Έφυγα.
τουαλέτες για να σε πάρω. Καλά, μια χάρη μαζί τους άρεσε. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο. Πρέπει να τον απογοητεύσουμε. Κυρία Αναστασία μου, τέλειο το γλυκό σας. Σου άρεσε? Χαίρομαι πολύ. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί να ασχοληθείτε σοβαρά με τη ζαχαροπλαστική? Γιατί όχι. Έτσι όπως πάνε οι δουλειές, ίσως έχει μεγαλύτερο συμφέρον να ανοίξουμε ζαχαροπλαστείο. Τι, ακόμα κι εσείς έχετε κάμψει? 30% και βάλε. Με τέτοια κρίση, ποιος δίνει χρήματα για υπασία? Σε λίγο θα αρχίσουμε να τρώμε από τα έτοιμα. Ενώ μια παστούλα, όλο και κάποιος θα την τσιμπήσει. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Δεν το πιστεύω αυτό που έκανες και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πάρω. Αν δεν σε βοηθήσω εγώ, τότε ποιος θα το κάνει? Ναι, μόνο που εγώ δεν ξέρω πώς και πότε θα μπορούσα να τα δώσω, καταλαβες? Σε παρακαλώ, μπορούμε να μην μιλάμε άλλο γι' αυτό? Απλά πάρτα, βάλτα κάπου και πες μου πως με αγαπάς. Ωραία, καλά φάγαμε. Δεν πάμε πάνω σιγά σιγά να δούμε και αυτές τις σημειώσεις, μπας και βγάλουμε το σενάριο? Φύγαμε. Να σου πω, εσύ είπες ότι θα βοηθήσεις με τα πιάτα. Τα έχει παίξει το πλυντήριο. Όχι, κατάλαβα. Πάλι εγώ θα τα πλύνω. Καλύτερα να πας εσύ πάνω να δεις το υλικό και θα βοηθήσω εγώ με το πλύσιμο. Δεν γίνεται αυτό. Είσαι φιλοξενούμενη. Μάλλον, γιατί όχι. Περίμενα να μου στείλεις κάποιο μήνυμα. Τόσο ζόρι τραβάς με τη φίλη της μητέρας σου. Όλα εντάξει? Έβαλες χέρι στη Χρύσα που τη βρήκες εδώ? Γιατί το λες? Σε είδα κάπως φορτωμένο, πως τη συνόδευες έξω. Για πες καλύτερα τι λέγατε όσο ήταν εδώ. Αυτό που συγκράτησα ήταν περισσότερο αυτά που έλεγε για την εκδήλωση. Για το πόσο μιλούσες για μένα. Λυπάμαι τόσο πολύ που δεν κατάφερα να έρθω. Ήθελα να νιώσω κι εγώ αυτό το συνέστημα. Εντάξει, η Χρύσα είναι μανούλα στα λόγια. Θα βάλε και σάλτσες. Τώρα γιατί δεν παραδέχεσαι ότι μιλούσες κυρίως για μένα και όχι για το Βαλάτο? Ας ήσουν εκεί να ακούγες. Μη με αφήσεις ξανά να αισθανθώ τόσο μόνος. Στο υπόσχομαι, αγάπη μου. Στο υπόσχομαι. Με τη Χρύσα τώρα τι θα κάνουμε? Έλα, ντε. Ποιος ξέρει τι έχει στο κεφάλι της? Όσο κι αν το άλλο θέτης ήταν τα λουλούδια, έχω την εντύπωση ότι το εκμεταλλεύτηκε. Για να έρθει από εδώ να κόψει κίνηση. Και παρόλο την ευγένειά της, δεν με έπεισε καθόλου. Είμαι σίγουρη ότι κάτι έχει στο μυαλό της αυτή. Ό,τι και να έχει, θα πάει χαμένο. Της έκανα μια κουβέντα και ξεκαθάρισα τα πράγματα. Δηλαδή? Της τάχωσα κανονικά. Και εκείνη τι έκανε? Έλεγε ότι θέλει μόνο τη φιλία μου και ζήταγε συγγνώμη που μερικές φορές το παρακάνει. Και πιστεύεις πως ήταν ειλικρινής? Δεν ξέρω. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι μπορεί να είναι κακομαθημένη, αλλά έχει κάποιες ευαισθησίες. Δεν νομίζω να με ξαναενοχλήσει. Αν το κάνει, την έστειλα. Με τη μία. Είστε πολύ καλές φίλες με την κόρη μου. Γι' αυτό πρέπει να σου εμπιστεύετε τα πάντα, ε. Ότι είμαστε, είμαστε. Για πες μου, υπάρχει κάποιος λόγος να ανησυχώ? Τι σας κάνει να πιστεύετε κάτι τέτοιο? Εντάξει, μια μητέρα νιώθει τη διάθεση της κόρης της. Φαίνεται ότι κάτι την απασχολεί. Είναι στη φύση της κόρης σας. Είναι κλειστός χαρακτήρας, αλλά πραγματικά δεν συμβαίνει κάτι ανησυχητικό. Να είστε σίγουροι. Είμαι σίγουρη, φρίνη μου. Για το αντίθετο. Γι' αυτό όταν τα πράγματα ζορίσουν, σε παρακαλώ πολύ να έρθεις να μου το πεις. Για το καλό της φίλης σου. Συμφωνεί? Καλά, όχι και να τη στείλεις κιόλας. Μην φτάνεις στα άκρα. Μπορείς να κρατήσεις μια ευγενική απόσταση. Και τη σχέση σου να μην οξύνεις και την καλή εικόνα που έχουν οι γονείς της για σένα να μην χαλάσεις. Τι με νοιάζει εμένα η εικόνα που έχουν οι γονείς της? Πώς, ρε Σταύρο, το ίδρυμα έχει περάσει στα χέρια της Αλεξάνδρας. Αποκλείεται να απειλείται η υποτροφία σου. Ωραία, τότε θα αρχίσω από αύριο το γλύψιμο στον Άρη. Θα ρίξω και κάνα πεσηματάκι στη Χρύσα και όλα μια χαρά. Ικανοποιημένη? Ναι, τώρα δεν είπα αυτό. Απλά αποσχόλει το θέμα της Χρύσας. Δεν υπάρχει λόγος πια, άστο. Καλά, αφού της έχεις στείλει το μήνυμα ότι δεν ενδιαφέρεσαι, εκείνη γιατί επιμένει? Πού θες να ξέρω? Η σχέση σου με τη Φέη δεν της αρκεί, δεν την καταλαβαίνει? Συνήθως στο κολέγιο δεν ξέρουν ότι είστε μαζί. Σταύρο,
Τι έγινε, κρυφό το κρατάτε. Λοιπόν, τέρμα η κουβέντα. Σκέψου λίγο τα πλευράκια σου και πήγαινε μέσα να τα ξεκουράσεις. Κατάλαβα. Για να μην μου λες, έτσι θα είναι. Γι' αυτό δεν είσαι ήρεμος μέσα σε αυτή τη σχέση. Έλα, είπαμε. Τέρμα η κουβέντα. Και φαντάζομαι δεν είναι δική σου επιλογή. Γι' αυτό επιμένει η άλλη. Έτσι δεν είναι. Περίμενα απάντηση για τα τεστ, αλλά δεν βρήκα κάτι στο mail μου. Τα είδες? Ναι. Και? Συμφωνείς, είναι εντάξει? Απλώς παρέλειψα να σε πάρω. Έχεις κάτι? Δεν σε ακούω στα κέφια σου. Τίποτα δεν έχω. Είναι να πάω σε μια κοινωνική επίσκεψη και βαριά μου τη ζωή μου γι' αυτό. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω τώρα. Κάτι ακόμα, μια στιγμή. Τι είναι? Η Αλεξάνδρα πίστηκε τελικά ότι η Άρτεμι δεν είναι καλά. Πώς σκοπεύει να το αντιμετωπίσει? Ναι, μην ανησυχείς. Είναι προειδεασμένη η Αλεξάνδρα. Τη πρώτα και όλα θα μιλήσει με τους δικηγόρους μας. Α, μπράβο. Αυτή είναι η καλύτερη ιδέα. Μπράβο σου. Και κοίτα, αν η Άρτεμι επιμένει να τη μιλήσει, θα την εμποδίσεις. Αυτές οι δύο πρέπει να μείνουν μακριά. Okay, λοιπόν, πρέπει να κλείσω τώρα. Φτάσαμε. Έλα, γεια. Άντε, και καλό κουράγιο στη δύσκολη κοινωνική υποχρέωση. Τα λέμε αύριο από κοντά. Σου έχω πει όταν θέλεις κάτι, να με περιμένεις να γυρίζω και να σου το δίνω εγώ. Ξέρεις τους κανόνες. Είμαι της Μαλτέζος. Βεσεβίδη, να μιλάμε στον Ενικό. Ναι, βέβαια. Τι κάνετε, κύριε Μαλτέζο? Χειροπότη, μια χαρά. Τι έγινε, μικρά? Εδώ σου περιμέναμε. Εντάξει, προκύψαν διάφορα στην εταιρεία και πυροπάθησα να βρω και ταξί. Ελπίζω να είμαι στην Έσπασα πάρα πολύ. Εντάξει, δεν πειράζει, βοηθές. Γιατί δεν κράτησες τον σοφέρ, να σε φέρει? Δεν το σκέφτηκα, βλακία. Πάντως έδωσα αγώνα για να τα καταφέρω. Εντάξει, καλεσμένοι μας, εντάξει, σας περιποιηθήκανε. Ναι, πολύ. Αλλά το τραπέζι είναι δικό μας. Εγώ ζήτησα από τη Φέη να πει στον Άρη να βγούμε. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο γιος μας μας γνωρίζει τη φίλη του και εμείς θα κάνουμε το τραπέζι, άλλη μόνο. Δεν θα το αντιτάξεις? Το μήνυμα εννοώ. Η Θρήμη θα είναι, έχει πάει στις Μαντός, αλλά θα μιλήσουμε αργότερα. Αγάπη μου, πώς θες να παραγγείλεις κάτι να φας μέχρι να φάμε στο γλυκό μας? Όχι, εντάξει, το κρασί είναι μια χαρά. Λοιπόν, θα βγάλω μερικές φωτογραφίες, ε. Να θυμάμαι αυτή την υπέροχη βραδιά. Καλό πρώτα εσάς, παιδιά. Χαμογέλασε λίγο, Θεέ μου. Αλεξάνδρα, μου κάνεις και μια μία. Ο Δημήτρης, γιατί εγώ το μόνο που ράχαλω το ταβάνι. Σε ευχαριστώ. There was 57 channels and nothing on 57 channels and nothing on.
Πολύ ωραία. Αλεξάνδρα, και εσύ. Έλα, μία. Well now, home entertainment was my baby's wish, so I hopped to town for a satellite. Εσύ είσαι υπεύθυνη για την αλλαγή του Άρη. Δεν ξέρω. Νομίζω πως δεν έχω εξήγηση για αυτή την αλλαγή. Με τον Άρη είμαστε φίλοι και ελπίζω να παραμείνουμε έτσι. Καλά, εντάξει, δεν έχει σημασία. Όλα τα ωραία από μια καλή φιλία ξεκινάνε. Νομίζω ήρθε η ώρα να πιούμε λίγη σαμπάνια. Τι λέτε? Αγάπη μου, συμβαίνει κάτι, μου φαίνεσαι λίγο τεντωμένος. Όχι, απλώς ανέβαζα στροφές για να προλάβω. Γι' αυτό και πάλι συγγνώμη που δεν ήμουν συνεπής. Δεν πειράζει. Αλλά ελπίζω τώρα που γνωριστήκαμε καλύτερα να τα ξαναβούμε. Αρκεί βέβαια να πάει καλά η φιλία των παιδιών. Τι έγινε, γιατί δεν απαντάς? Τι γίνεται με Φέις? Δεν απαντάς σε μηνύματα. Ανησυχώ πολύ, μήπως να πάω από εκεί. Πρέπει να την παραμυθιάσει για τα καλά. Τώρα αυτό. Για να πιστέψει ότι δουλεύει σοβαρά. Αυτό δεν είναι κρασί. Αίμα. Διάλεξε. Θα κάνεις παρέα με παιδιά της τάξης μας ή θα αποχωριστείς στο κολέγιο για πάντα. Σε έχει πείσει κιόλας για την ενοχή μου? Δεν χρειάστηκε να προσπαθήσει πολύ. Όλοι ξέρουν ότι την υπονομεύεις. Και έχω και ένα στοιχείο παραπάνω. Λέγε, τι θες? Να συζητήσουμε για το μέλλον σου. Αυτό μπορείς να το αφήσεις σε μένα? Όχι, όταν σε βλέπω να λειτουργείς τόσο επιπόλαια. Δεν βρήκα το βουλιάριο που έχει συνδικαιούχο του Μαντώ. Βρήκα το άλλο όμως που έχει 20.000 μέσα. Μας φτάνουν αυτά, δεν μας φτάνουν. Πρόσεχε τα λόγια σου, γιατί όντως θα φύγεις από το κολέγιο νύχτα. Σοβαρά? Γιατί τι θα μου κάνεις? Μίλησε για συκοφαντική δυσφήμιση. Έλα, ηρεμήστε. Όριμοι άνθρωποι είμαστε. Όχι όλοι.